Ναι, κύριε Στεφανή, όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε 3 μήνες τώρα και ό,τι μπορούμε μέχρι στιγμής προσπαθούμε να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό που την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο κόσμος της Νεμαίας, έδειξε στο Δήμαρχο που ηγούταν αυτού του συνδυασμού, τον Κώστα τον Καλατζή, και σε εμάς σαν συνεργάτες, είμαστε υποχρεωμένοι αυτά τα 5 χρόνια να τιμήσουμε την ψήφο του κόσμου και να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερα. Το πρώτο που είχαμε βάλει σαν στόχο και ήταν στόχος και του Δημάρχου, το είχαμε συζητήσει, ήταν πρώτα ο πολίτης. Και εκεί βασιστήκαμε σε πολλά πράγματα και στις γνώσεις που είχε ο Δήμαρχος με τη μεγάλη εμπειρία που είχε και αυτό που ξέραμε πραγματικά που θα πάμε, σε τι αποτέλεσμα θα μας οδηγήσει. Γιατί είναι δύσκολα τα χρόνια στην περίθαλψη των συνδημοτών μας και γι' αυτό από την πρώτη μέρα ξεκινήσανε οι προσπάθειες και ενταχθήκαμε σε ένα πρόγραμμα των υγιών πόλεων που έχει σαν πρόεδρο αυτής της προσπάθειας τον κύριο Πατούλη, συμμετέχει ο Δήμος Νεμαίας και εμείς μέσα σε αυτή την προσπάθεια ιδρύσαμε μία επιτροπή για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις. Ήταν η κυρία Χρυσικοπούλου η Σοφία μαζί με ένα team ανθρώπων που έχει επιλέξει να βγάλει όλη αυτή την προσπάθεια και να είναι κοντά στους πολίτες της Νεμαίας, στα προβλήματα, στην περίθαλψη και παράλληλα έχει και τα πολιτιστικά της Νεμαίας. Είναι μια σοβαρή προσπάθεια, είναι πολύ ικανή, πολύ καλή και ικανή η Σοφία η συνάδελφος και πιστεύω ότι θα το πάει καλά. Βέβαια, όπως και χτες θα είδατε, στην προσπάθεια που κάνουμε για την περίθαλψη και τη βοήθεια των ανθρώπων που έχουν προβλήματα και δεν μπορούν να καλύπτονται από το σύστημα υγείας, είχε έρθει από την Αθήνα ένα team γιατρών από 5 νοσοκομεία της Αθήνας, κάλυψε πολλούς τομείς της υγείας και εξεταστήκανε πολλοί συνδημότες μας, με αποτέλεσμα να μπορούμε να προσφέρουμε ό,τι γίνεται το καλύτερο στην Νεμαία.